Σκληρό και δύσκολο φαίνεται στους ανθρώπους το να ησυχάζει η ψυχή τους από κάθε λογισμό, λέγει ο Άγιος Ησύχιος στη Φιλοκαλία προς τον Θεόδουλο. Και πράγματι είναι δύσκολο και επίπονο. Και τι σημαίνει να ησυχάζει η ψυχή από κάθε λογισμό? Να υποτάσσει ο άνθρωπος το άλογο μέρος της ψυχής του, δηλαδή το θυμό και την επιθυμία, το θυμικό και το επιθυμητικό, να τα υποτάσσει στο λογιστικό και να κινείται ο άνθρωπος στο καταφύσι, στο φυσιολογικό και να έχει μέσα του αυτή την εσωτερική ηρεμία και ησυχία, δηλαδή να μην ταράζεται από τα πάθη του θυμού και της επιθυμίας. Και αυτό φαίνεται πολύ δύσκολο και επίπονο. Και λέει ο Άγιος Ησύχιος, δεν είναι δυσβάσταχτο μόνο σε όσους είναι αμύητοι στον πνευματικό πόλεμο, το να περιορίζουν και να περικλείουν τον ασώματο νου μέσα στο σωματικό σπίτι, αλλά ακόμα και σε εκείνους που έχουν λάβει πείρα της εσωτερικής άειλης πάλης. Όποιος όμως έχει αγκαλιάσει τον Κύριο Ιησού με τη συνεχή ευχή, δεν θα κοπιάσει να τον ακολουθεί, όπως λέγει και ο προφήτης Ιερεμίας στο 17ο κεφάλαιο, στο 16ο στίχο. «Εγώ δε ούκε κοπίασα, κατακολουθώνω πίσω σου, και ημέραν ανθρώπου ούκε επεθύμησα, σύ επίστη, τα εκπορευόμενα δια των χιλίων μου, προ προσώπου σου εστί». Δηλαδή, λέει ο προφήτης Ιερεμίας, εγώ δεν κουράστηκα να σε ακολουθώ και δεν επιθύμησα να δω κάτι ευχάριστο από αυτά που επιθυμούν οι άνθρωποι. Μία ημέρα χαρούμενη, ευχάριστη, κατά τα ανθρώπινα. Εσύ το γνωρίζεις αυτό, γιατί όλη μου δηλαδή η χαρά είσαι εσύ και όλη μου επιθυμία είσαι εσύ. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν με την αδιάλειπτη προσευχή, λέει ο Άγιος Ησύχιος, αγκαλιάσει τον Χριστό, τότε εύκολα, χωρίς να κουράζεται, τον ακολουθεί και υποτάσσει εύκολα τα πάθη και κυριαρχεί μέσα του αυτή η ειρήνη, η οποία δεν είναι πλέον μία ειρήνη που κατορθώνεται με τις ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά με τη Θεία Χάρη. Είναι η ειρήνη του Αγίου Πνεύματος, η πάντα νουν υπερέχουσα. Και συνεχίζει ο Άγιος Ησύχιος και λέγει, «Και δεν θα επιθυμήσει ένας τέτοιος άνθρωπος να ζήσει όπως ζουν οι κοινοί άνθρωποι». Είναι αυτό που λέει ακριβώς και αναφέραμε ο προφήτης Ιερεμίας. «Ημέραν ανθρώπου ούκ επεθύμησα». Ο άνθρωπος που ζει τη χαρά του Αγίου Πνεύματος δεν ζητάει πλέον ανθρώπινες παρηγοριές. Εξαιτίας της ωραιότητος και τερπνότητας και γλυκύτητας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν θα ντροπιαστεί από τους εχθρούς δαίμονες που περπατούν γύρω του, όταν τους αντιμετωπίζει στεκόμενος μπροστά στην πύλη της καρδιάς του και τους καταδιώκει δια του Ιησού. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι αίτητος, ανίκητος από τους δαίμονες, οι οποίοι μπορεί να τον προκαλούν, να τον δημιουργούν πειρασμούς, αλλά όμως αυτός στέκεται μπροστά στην πύλη της καρδιάς του και τους αποθεί, τους καταδιώκει δια του Ιησού, δια της αδιαλείπτου προσευχής. Σκληρών και χαλεπών της ανθρώπης καταφαίνεται το ψυχικός ησυχάζειν από παντός λογισμού, λέγει στο πρωτότυπο. Είναι σκληρό και δύσκολο φαίνεται να ησυχάζει κανείς από κάθε λογισμό, να έχει μέσα του εσωτερική ειρήνη και αταραξία λογισμών. Και έστιν άρα ως αληθώς εργόδεστε και επίπονο. Και αληθινά, λέγει ο Άγιος Ησύχιος, είναι εργόδες, κοπιαστικό, επίπονο. Ουγαρ μόνης επαχθές της αμοιήτης του πολέμου, το ασώματο ενσωματικό οίκο περικλείεται και περιορίζει, αλλά και της πείραν η λιφώση της ένδων αήλου μάχης.
είναι κουραστικό και επίπονο, όχι μόνο σε αυτούς που είναι αμύητοι του πνευματικού πολέμου, δεν γνωρίζουν τίποτα από τον πνευματικό αγώνα, το να περιορίζουν δηλαδή το ασώματο, το νου και την ενέργεια της ψυχής στο σωματικό οίκο, μέσα στην καρδιά, εκεί που είναι η ουσία της ψυχής, και έτσι ο άνθρωπος να ηρεμεί, να ησυχάζει, όπως ένας ξενιτεμένος που επιστρέφει στο σπίτι του και εκεί να βάζει σε τάξη τα του οίκου του και να υποτάσσει δηλαδή τα πάθη, το θυμικό και το επιθυμητικό. Αυτό είναι φοβερά δύσκολο, όχι μόνο για τους αμύητους στον πνευματικό πόλεμο, αλλά και τη σπήραν ηλιφώση της ένδονα ύλου μάχης, αλλά και για αυτούς που έχουν κάποια εμπειρία της εσωτερικής μάχης, του εσωτερικού πνευματικού πολέμου. Και ποια είναι η λύση? «Ο δε Κύριον Ιησούν δια συνεχούς ευχής ενστερνισάμενος, ουκ οποιάσι κατακολουθών αυτό κατά τον προφήτην». Αυτός που εγκολπώθηκε μέσα του τον Κύριο με τη συνεχή ευχή, με την αδιάλυτη προσευχή, αυτός δεν θα κουραστεί να ακολουθεί τον Κύριο, όπως λέγει ο προφήτης Ιερεμίας και ομιλήσαμε και παρουσιάσαμε το τι λέγει προηγουμένως. «Και ημέραν ανθρώπου ότι ούτως ουκ επιθυμήσει». Και δεν θα επιθυμήσει πλέον αυτός ο άνθρωπος κάποια ανθρώπινη χαρά και γλυκύτητα, δια την ωραιότητα και τερπνότητα και γλυκύτητα του Ιησού. «Και τους κύκλο ασεβείς δαίμονας, περιπατούντας, τους εχθρούς αυτού, ου κατεσχυνθήσετε λαλών αυτής εν πύλη καρδίας». Και δεν θα ντραπεί, ούτε θα ντροπιαστεί από τους εχθρούς του δαίμονες, γιατί στέκεται μπροστά στην πύλη της καρδιάς του. «Και δια Ιησού κατανότων διώκων». Και με τη δύναμη του Κυρίου Ιησού Χριστού τους καταδιώκει και τους τρέπει σε φυγή. Η ψυχή που θα πετάξει ψηλά στον αέρα, λέγει στη συνέχεια, στο 149ο απόφθεγμά του ο Άγιος Εσύχιος, η ψυχή που θα πετάξει ψηλά στον αέρα δια του θανάτου, στις πύλες του ουρανού, έχοντας μαζί της υπερασπιστεί τον Χριστό, ούτε εκεί θα ντραπεί τους εχθρούς της, αλλά με θάρρος, όπως τώρα, θα μιλήσει σε αυτούς. Μόνο να μην χάσει την υπομονή της μέχρι την ώρα του θανάτου, να φωνάζει ημέρα και νύχτα προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Και αυτός θα τιμωρήσει γρήγορα τους εχθρούς της δαίμονες, σύμφωνα με την αληθινή και θεία υπόσχεσή του, που είπε για τον άδικο κριτή, στη γνωστή παραβολή της χείρας και του άδικου κριτή. «Ναι, σας λέγω, θα τιμωρήσει τους εχθρούς της και στη ζωή αυτή και μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα». Αναφέρεται ο Άγιος δηλαδή στον τελογισμό της ψυχής, που οι αδιάντροποι δαίμονες κατά την έξοδο και την άνοδο της ψυχής προς τον Θεό πάλι κατηγορούν την ψυχή, αλλά όταν η ψυχή αυτή, ο άνθρωπος αυτός έχει αγωνιστεί και έχει ενωθεί με τον Κύριο, με την αδιάλειπτη προσευχή και την κατά Θεό ζωή, και μετά θάνατον θα ντροπιάσει τους δαίμονες και αυτοί θα τιμωρηθούν από τον Κύριο, όχι μόνο εδώ, σε αυτή τη ζωή, αλλά και μετά την έξοδο της ψυχής από το σώμα. Λέγει και στο πρωτότυπο, «Αναπτάσα ψυχή δια θανάτου εν αέρι, εν πύλες ουρανίες, με θεαυτής, υπέρ αυτής Χριστόν έχουσα, ούτε εκεί τους εχθρούς αυτής εσχυνθήσετε. Αλλά παρησία ως νυν και τότε λαλήσει εν πύλες προς αυτούς». Η ψυχή όταν δια του θανάτου ανυψωθεί στον αέρα, στις ουράνιες πύλες, έχοντας μαζί της για υπεράσπισή της τον Χριστό, ούτε και εκεί θα ντραπεί τους εχθρούς της, αλλά με παρησία, όπως και τώρα, και τότε θα μιλήσει εναντίον τους, όπως και τώρα τους αποθεί
γιατί στέκεται στην πύλη της καρδιάς, όπως μας είπε προηγουμένως ο Άγιος, και με την ευχή του Ιησού αποθεί τους δαίμονες και τους ντροπιάζει, έτσι και τότε στις ουράνιες πύλες θα μιλήσει εναντίον τους και θα τους ντροπιάσει. Μόνον έως εξόδου αυτής μη εκακίσει βοάν προς Κύριον Ιησού Χριστόν, τον του Θεού Υιόν, ημέρας και νυχτός. Μόνο, λέει ο Άγιος, να προσέξει η ψυχή, να μην αποκάνει μέχρι της εξόδου της, να φωνάζει ημέρα και νύχτα προς τον Κύριον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού. Δεν πρέπει να αποκάμνουμε, να κουραζόμαστε, να απελπιζόμαστε, αλλά μέχρι τέλους της ζωής μας να επικαλούμαστε τον Κύριο. Και Αυτός ποιήσει την εκδίκηση αυτής εν τάχυ, κατά την αψευδή αυτού και θείαν υπόσχεσιν, ειν έφη περί του κριτού της αδικίας. Και όταν η ψυχή δεν θα αποκάμει, αλλά θα φωνάζει νύχτα και ημέρα προς τον Κύριο Ιησού Χριστό, Αυτός θα εκδικηθεί για χάρη της γρήγορα, σύμφωνα με την αψευδή και θεία του υπόσχεση, θα εκδικηθεί τους εχθρούς της ψυχής αυτής, όπως το έχει υποσχεθεί και μας το βεβαιώνει με την παραβολή τη γνωστή του κριτού της αδικίας. Ναι, λέγω ημίν ποιήσει, ναι, σας λέγω, αληθινά. Και τη ζωή τη παρούση και μετά την εκ του σώματος αυτήν έξοδο θα εκδικηθεί τους εχθρούς αυτής της ψυχής που επικαλείται συνέχεια τον Κύριο, θα εκδικηθεί τους εχθρούς της και στην παρούσα ζωή και μετά την έξοδό της, της ψυχής αυτής από το σώμα. Ταξιδεύοντας την νοητή θάλασσα, λέγει στη συνέχεια στο 150ο απόφθεγμά του ο Άγιος Ησύχιος, απευθυνόμενος προς τον Θεόδουλο, ταξιδεύοντας, λέγει, την νοητή θάλασσα, έχει το θάρρος σου στον Ιησού, γιατί σου φωνάζει μέσα στην καρδιά σου μυστικά. Μη φοβάσαι, παιδί μου Ιακώβ, μικρέ Ισραήλ. Μη φοβάσαι, σκουλίκι Ισραήλ, εγώ σε υπερασπίζομαι. Αν ο Θεός είναι με το μέρος μας, ποιος κακός θα σταθεί αντίθετός μας. Είναι εκείνος που μακάρισε τους καθαρούς στην καρδιά και νομοθέτησε. Ο γλυκής Ιησούς και μόνος καθαρός, που θέλει να πατεί θεϊκά μέσα στις καθαρές καρδιές και να κατοικεί σε αυτές. Γι' αυτό ας μη πάβουμε κατά τον Θείο Παύλο να γυμνάζουμε το νου μας με στόχο την ευσέβεια. Εύλογα λοιπόν ονομάστηκε αληθινή η ευσέβεια εκείνη που βγάζει από την ρίζα τα σπέρματα του πονηρού. Αυτή η ευσέβεια είναι ο ίμος με όμικρον γιώτα, η λέξη ίμος, ο ίμος του λόγου, δηλαδή οδός του λογικού, οδός του λογισμού. Στην αττική ελληνική διάλεκτο, ίμος και κέλευθος λέγεται η οδός, που είναι ο λογισμός. Λέγει και στο πρωτότυπο, την νοητή θάλασσα πλέον θάρρει το Ιησού. Ενώ πλέης του λέγει, την νοητή θάλασσα έχει πεποίθηση στον Ιησού. Φωνή γαρένδων εν σύ καρδία μυστικός, το μη φοβού πες μου Ιακώβ, ο λιγοστός Ισραήλ. Φωνάζει εντός σου, μέσα στην καρδιά σου μυστικά, το μη φοβάσαι παιδί μου Ιακώβ, λιγοστέ Ισραήλ. Μη φοβού σκόλιξ Ισραήλ, εγώ υπερασπίζω σου. Μη φοβάσαι σκουλίκι Ισραήλ, εγώ σε υπερασπίζω. Γιατί φαινόμαστε στους ανθρώπους του κόσμου σαν σκουλίκια, σαν ολιγοστή, σαν ένα τίποτε. Όμως έχουμε υπερασπιστεί παντοδύναμο, τον Κύριον. Οπότε δεν πρέπει να φοβόμαστε. Ιεούν ο Θεός υπερ ημών, τις πονηρός καθημών. Εάν λοιπόν είναι ο Θεός υπέρ ημών,
Ποιος πονηρός, ποιος κακός μπορεί να είναι αντίον μας, αφού έχουμε το Θεό μαζί μας? Είναι ο Θεός υπέρ ημών, ουδείς καθημών. Κανένας δεν μπορεί να είναι αντίον μας. Και όποιος είναι αντίον μας, θα συντριβεί από τον παντοδύναμο υπερασπιστή μας. Ως γε με μακάρι και καθαρού στη καρδία, ο οποίος υπερασπιστής μας ο Κύριος βεβαίως έχει μακαρίσει τους καθαρούς κατά την καρδία και να νομοθέτηκεν ως τες καθαρές καρδίες ολικής Ιησούς και καθαρός μόνος, επιβαίνειν θεϊκός και ενικήν θέλων. Αυτός έχει μακαρίσει τους καθαρούς κατά την καρδία και έχει νομοθετήσει ολικήτατος Ιησούς και καθαρός, ως επιποθών μόνος αυτός να επιβαίνει θεϊκός και να κατοικεί μέσα στις καθαρές καρδιές. Θέλει ο Κύριος την καρδιά μας και τη θέλει καθαρή και τη θέλει να κατοικεί στις καθαρές καρδιές. Διό μη αποστόμεν κατά των Θείων Παύλων, γυμναζόμενοι το νουν προς ευσέβειον. Γι' αυτό λοιπόν, να μην απομακρυνθούμε, να μην αποφύγουμε, να μην σταματήσουμε, όπως λέει ο Θεόπνευστος Παύλος, να γυμνάζουμε το νου μας με σκοπό την ευσέβεια. Αληθώς γάρ ευσέβεια, οικότος ερήθη, ηριζόθεν εκτήλουσα τα του πονηρού σπέρματα. Ποια είναι η πραγματική ευσέβεια? Αληθινή ευσέβεια, πράγματι, ονομάστηκε δίκαια, εκείνη η ευσέβεια η οποία βγάζει από τη ρίζα τα σπέρματα του πονηρού, που ξεριζώνει τα πάθη. Αυτή η ευσέβεια, αυτή η ήμος του λόγου, του τέστην οδός του λογικού, ήτι οδός λογισμού. Πράγματι, η ευσέβεια αληθινή είναι αυτή που βγάζει από τη ρίζα τα σπέρματα του πονηρού. Αυτή η ίδια η ευσέβεια, αυτή η ίδια είναι ο ήμος, ο δρόμος δηλαδή του λόγου, δηλαδή η οδός του λογισμού. Καθ' ελληνικήν δε ατθίδα διάλεκτον, ήμος και κέλευθος, η οδός λέγεται. Ο εστί λογισμός. Κατά την ελληνική δε αττική διάλεκτο, ήμος και κέλευθος ονομάζεται η οδός, το οποίο είναι ο λογισμός. Να μην σταματάμε λοιπόν να γυμνάζουμε το νου μας προς την ευσέβεια, δηλαδή να μην αφήνουμε κανένα σπέρμα του πονηρού μέσα μας, κανένα κακό λογισμό, τίποτε που να μας απομακρύνει από τον Θεό, τίποτε που να έχει σχέση με τον διάβολο. Συνεχώς να επικαλούμαστε τον Κύριο, χωρίς να φοβόμαστε. «Μη φοβού, πες μου, Ιακώβ, ο λιγοστός Ισραήλ». Αυτό μας λέγει συνεχώς ο Κύριος. Και ο Κύριος είναι αυτός που θα εκδικηθεί τους εχθρούς μας, που θα μας υπερασπιστεί και σε αυτή τη ζωή και με τα θάνατον. Εμείς μόνο αυτό να κάνουμε, όπως λέει ο Απόστολος, να γυμνάζουμε το νου προς ευσέβεια, να ξεριζώνουμε κάθε τι που δεν έχει σχέση με τον Χριστό, κάθε τι που σπέρνει ο πειρασμός, ο πονηρός, και να είμαστε βέβαιοι ότι θα είμαστε μαζί με τον Κύριο στη Βασιλεία Του. Το δε Θεού ημών δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.